Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 1981. Μια ηλιόλουστη αλλά και αρκετά κρύα μέρα, κατά την οποία διεξήχθη η 20η αγωνιστική του πρωταθλήματος, που περιείχε μεταξύ άλλων το ντέρμπι κορυφής ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ. 35.000 θεατές είχαν κατακλείσει από νωρίς τις εξέδρες του Σταδίου Καραϊσκάκη σε έναν αγώνα που εξελίχθηκε σε επιθετικό μονόλογο του Ολυμπιακού. Κουσουλάκης για τον Περσία μέσα στην περιοχή, ψιλοκρεμαστή η σέντρα, ο Γαλάκος κόβει με το στήθος, σουτάρει και σημειώνει το πρώτο γκολ του ντέρμπι για τον Περσία, αυτός μέσα στην περιοχή ο Περσίας. Σεντράρι και ο Γαλάκος με φαλσαριστό αριστερό σουτ. Στέλνει την μπάλα για δεύτερη φορά στα δίχτυα της ΑΕΚ. Βαθιά παλιά του Νικολούδη. Καραβίτης ελέγχει. Κάνει και το λάθος. Βγαίνει ο Κουσουλάκης και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Μπροστινή παλιά για τον Ορφανό. Δεν είναι ο Ξάτλε επόπτης. Περνάει ο Ορφανός και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Ο Βαμβακούλας πιο γρήγορα από τον Ελευθεράκη έφτασε στην μπάλα και τώρα μόνος του κάνει την αντεπίθεση καταδιωκόμενος από τον Βλάχο. Μπαίνει στην περιοχή, σουτάρει και σημειώνει το πέμπτο γκολ. Στο 80 λεπτό για να κάνει το Ολυμπιακός ΑΕΚ 5-0. Νικολούδης. Αριστερά για τον Ορφανό. Χάνει την μπάλα από παρέμβαση του Οικονομόπουλου και ο Γαλάκος τη στέλνει στα δίκτυα. Ο διαιτητής Δημήτρης Κουτούλας σφυρίζει τη λήξη του αγώνα, που δυστυχώς όμως έμελε να σηματοδοτήσει την αρχή μιας τραγωδίας. Καλησπέρα σας. Η μεγαλύτερη αθλητική τραγωδία που συνέβη ποτέ σε ελληνικό γήπεδο έγινε το απόγευμα στο στάδιο Καραϊσκάκη, με συνέπεια να σκοτωθούν 21 άτομα, η κατάλληλη πληροφορία 19, και να τραυματιστούν 54, από τα οποία 2 πολύ σοβαρά. Εκείνη την ώρα περίπου αρχίζει και ο γολγοθάς των συγγενών όσων βρέθηκαν στο φαλυρικό στάδιο. Ελήψη κινητής τηλεφωνίας και διαδικτύου, ο ελληνικός λαός κρέμεται από τα χείλη του Αντώνη Ζησιμάτου, του Κώστα Χούντα, του Πάνου Κορόβιλα και του Στάμου Ζούλα, που από τα δελτία ειδήσεων της ΕΡΤ και της ΙΕΝΕΔ μεταδίδουν τις πρώτες πληροφορίες για τραυματίες αλλά και νεκρούς. Διευκρινίζεται, γιατί πολλοί τηλεθεατές ρωτούσαν αν έγιναν συγκρούσεις στο γήπεδο. Όχι, δεν έγινε καμία σύγκρουση. Απλώς από τη θύρα 7 εξήρχονται ενθουσιώδεις φύλαθλοι της νικήτριας ομάδας. Σε διάστημα δευτερολέπτων ένας φύλαθλος γλίστρησε από εξερχόμενους και έπεσε. Πάνω στο φύλαθλο αυτό έπεσαν άλλοι φύλαθλοι και σε διάστημα δευτερολέπτων επέπεσαν άλλοι και άλλοι, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτούς τους 19 ή 21 νεκρούς ακόμα. 19 νεκροί, όπως είπαμε, 5 βαριά τραυματισμένοι και 55 ελαφρότερα είναι ο απολογισμός της τραγωδίας που διαδραματίστηκε στο στάδιο Καραϊσκάκη. Οι κραυγές για βοήθεια χάνονταν μέσα στις ζητοκραυγές των φιλάθλων που ακολουθούσαν και δεν μπορούσαν να αντιληφθούν τι συμβαίνει στα πρώτα σκαλοπάτια της εξόδου. Κάτω από τις συνθήκες αυτές βρήκαν το θάνατο οι 19 φύλαθλοι, που η ηλικία τους κυμαίνονταν από 14 ως 34 ετών. Λίγη ώρα μετά κατέφθασε στο Τζάνιο και ο πρωθυπουργός της χώρας Γεώργιος Ράλης, προσπαθώντας να συμβάλλει στον όλο συντονισμό. Ακυρώσετε έτσι, γιατί εδώ ο κόσμος πρόκειται για να δώσει αίμα και να δώσει στην τηλεόραση να αλλάξει τα προγράμματα. Έτσι, γιατί είναι πολύ νεκροί. Με τελικό απολογισμό 21 νεκρούς, το ντέρμπι Ολυμπιακού ΑΕΚ της περίοδου 80-81 έμεινε στο συλλογικό μας υποσυνείδητο ως μια ανίποτη τραγωδία.